φτάνεις σε μια μεταφηβική ηλικία που μπαίνεις σε ένα τηλεπαιχνίδι για να ζήσεις τα όνειρά σου. Ναι. Προέκυψε. Πώς προέκυψε το Dream Show? Ήταν, όπως το ακούς, ήταν ένα Dream Show για μένα. Ήμουνα μικρός, 23. Έψαχνα για καιρό την πόρτα στην Ελλάδα. Ήθελα πάρα πολύ να μπω σε αυτό το χώρο. Ναι. Τότε, σε αυτό το show, υπήρχαν άνθρωποι πολύ αξιόλογοι πίσω από τις κάμερες. Όμως εγώ δεν ήξερα τι σημαίνει reality. Ναι. Ήταν ένα reality στην ουσία. Ναι. Όμως μπαίνοντας, είχα πλήρη άγνοια κινδύνου. Στην ουσία, έκανα μια επιλογή που μπορεί να μην ήταν η πιο σωστή, όμως δεν θα την άλλαζα. Αν πήγαινα πίσω, θα το ξανά έκανα. Πότε ανακάλυψες ότι μπορεί να έχει σκληρό reality το Dream Show στο οποίο συμμετείχες? Ήταν σε ένα live που είχε βγει όλη αυτή η προσωπική ιστορία που με είχε πληγώσει πάρα πολύ, γιατί εγώ τότε είχα μιλήσει στην κάμερα. Ξέρεις, είναι λίγο η κατάσταση αυτή τώρα, δεν ξέρω αν πρέπει να τη συζητήσω σε λεπτομέρεια. Η προσωπική ιστορία εννοείς την κατάσταση στην οικογενειακή και την το Την οικογενειακή, AIDS. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Τότε είχα μιλήσει μέσα στο σπίτι, με τον κύριο Μικρούτσικο είχα μιλήσει τότε. Ναι. Αλλά εγώ δεν ήξερα ότι όλο αυτό θα ήταν μια τύπου συνέντευξη που θα έπαιζε στα μεσημεριανά και θα είχε τόσο μεγάλη έκθεση στον κόσμο. Και ξαφνικά, στο live της Κυριακής, ας πούμε, mm-hmm. βγαίνει ο πατέρας μου, Φάντης Μπαστούνη, μπροστά μου, γιατί είχε γίνει μεγάλος ντόρος τότε με αυτή την ιστορία. Mm. Όμως, θα σου πω, από όλη αυτή την ιστορία και πάλι θα σου πω ότι κράτησα το θετικό, που ποιο ήταν. Ότι βγήκα και μίλησα για το AIDS και κάπως απενοχοποιήθηκε όλο αυτό. Ναι, 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 ναι. Και νιώθω ότι καλώς έγινε έτσι. Άρα, λοιπόν, δεν ήταν εντελώς επιλογή σου, δεν το επιδίωξες απαραίτητα. Σε καμία περίπτωση. Το μοιράστηκες και απλά είχε μεγάλη απήχηση. Ναι. Δηλαδή κατάλαβα ότι μετά από αυτό, ξέρεις, βγαίνοντας από το παιχνίδι, όταν γύρισα στην Κύπρο, σταματούσαν τα αυτοκίνητα στο δρόμο να μιλήσουν. Ήταν ένα πράγμα που το βίωσα στο full, δηλαδή όλη αυτή την απήχηση που είχε αυτό το πράγμα στον κόσμο. Και ξέρεις, μετά από αυτό κιόλας, μιλώντας για την προσωπική αυτή ιστορία, όταν είδα ότι ο κόσμος όχι μόνο δεν απομακρύνθηκε, αλλά με αγκάλιασε, ένιωσα όμορφα. Πριν βγεις από το παιχνίδι, αισθάνθηκες φόβο ότι αυτό μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις? Όχι. Αυτό που με στενοχώρησε ήταν ότι μίλησα για την οικογένειά μου και αυτομάτως μίλησα για τα αδέρφια μου, για τον πατέρα μου, για τη μητέρα μου, για τη γιαγιά μου. Και αφορούσε όλους αυτό το θέμα. Αφορούσε όλους τους ανθρώπους. Και δεν είχα συνεννοηθεί εγώ με αυτούς τους ανθρώπους, τους πολύ δικούς μου ανθρώπους, αν είναι OK. Οπότε είχα μια αγωνία, ξέρεις, πώς είναι για τους υπόλοιπους, γιατί για μένα ήταν OK. Τους είχα δίπλα μου και πάλι όμως. Ναι. Και ήταν όλο, σου λέω, γύρισε σε θετικό τελικά. Βγαίνεις λοιπόν από το Dream Show και ξεκινάς την καριέρα σου. Τα πρώτα σου βήματα, ομαλά, σου ανοίγονται πόρτες, σου κλείνουνε, τι συνέβη? Μετά από το Dream Show μπορώ να σου πω ότι ήταν όλες οι πόρτες κλειστές. Mm. Γιατί πλέον είχα μία ταμπέλα του reality. Mm-hmm. Τότε, ξέρεις, τα πράγματα αλλάζουν. Εκείνη την εποχή ήταν ρετσινιά αυτό το πράγμα που το συνειδητοποίησα όταν βγήκα από το παιχνίδι, γιατί οι προτάσεις που είχα δεν είχαν καμία σχέση με την υποκριτική, καταρχάς. Όμως, ευτυχώς που πήρα την απόφαση να φύγω, mm-hmm. Είχα κερδίσει και το έπαθλο, που ήταν, το χρηματικό έπαθλο ήταν 200.000 ευρώ, που ήταν ένα πολύ μεγάλο ποσό. Πολύ αξιόλογο ποσό. Ναι. Και πήρα αυτό το ποσό και πήγα στη Νέα Υόρκη. Είπα ότι εκεί θέλω να πάω, να παρακολουθήσω μαθήματα, να δοκιμάσω κάτι άλλο. Και έτσι κυνήγησα το όνειρό μου, που ήταν να κάνω κάτι δικό μου. Ναι. Και κάνω τους 31 δρόμους στο Μέγκα. Με τη Σοφία Καρβέλα. Με τη Σοφία Καρβέλα. Πώς προκύπτει αυτό, πώς προκύπτει η συνεργασία σου με τη Σοφία? Εκεί είχα προσεγγίσει την Άννα Βύση για να μας κάνει τους τίτλους αρχής. Okay. Και μου λέει, τελειώνει και η Σοφία τώρα, δεν θες να δεις και τη Σοφία? Ναι. Και έτσι και έγινε. Λοιπόν, μετά από αυτό, ξεκινάς μια δική σου καριέρα πια και σκηνοθετικά. Mm-hmm.
Είχαμε κάνει άλλη μια σειρά, για την Κύπρο, την Κυπριακή τηλεόραση, όπου και πάλι δεν μπορούσα κάπως να συντονίσω όλους τους παράγοντες της παραγωγής. Δηλαδή, σενάριο, σκηνοθεσία, cast, κάπως δεν τέριαζε όλο αυτό, δεν είχε αυτή την αρμονική σχέση. Ναι. Κατάλαβα εκεί ότι έπρεπε να ψάξω να βρω σενάριο. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν βρήκα την κυρία Βάνα Δημητρίου. Ναι, ναι. Έγινε η ένωση με τον Γκούλη Νικολάου. Στα άσπρα μπαλόνια όλα αυτά. Ναι. Ναι. Είχαμε γίνει συνέτεροι. Τη σειρά που κάναμε πριν από τον Μπρούσκο, ναι, έχει παίξει στην Κύπρο. Και εκεί άρχισε λίγο να γίνεται σωστή δουλειά.